Simão. Caminho. Κάπου χαπά και απορροφήθηκα. Εντελώς. 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 Η προς Εβραίους επιστολή. Παιδιά, μην φύγετε, θα είναι... έρθει ο κύριος καθηγητής. Να, είστε. Πέρα τηλέφωνο. Εδώ είναι. Είναι γραμμένη. Σήμερα για τα αμαρτία. Για αυτούς, προς Εβραίους επιστολή. Είναι γραμμένη για τους Εβραίους, τους οποίους, ή μάλλον οι οποίοι, στήριζαν τη σωτηρία του ανθρώπου, ότι σώζεται ο άνθρωπος εφαρμόζοντας το μωσαϊκό νόμο, το νόμο του Μωυσή. Συγγνώμη, λάθος έκανα. Η προς Ρωμαίους επιστολή. Σε βρέω προς Ρωμαίους επιστολή. Στέλλα, κλείσ' το τηλέφωνο. Για, κλείσ' το τηλέφωνο. Λοιπόν. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όλοι την Αγία Γραφή να γνωρίζουμε. Όλοι. Από το Α μέχρι το Ω και να προσπαθήσουμε να την εφαρμόσουμε, ποτέ δεν την εφαρμόσουμε. Στο ακέραιο. Στο ακέραιο. Έχω λάθος. Ευτυχώς. Έχοντας αυτό υπόψη ο Απόστολος Παύλος, φωνάζει δυνατά με βάση το νόμο τις γραφές ου δικαιωθήσετε πάσα σάρξ. Τότε δεν χρειάζεται ο νόμος να το διαβάζουμε για να σωθούμε. Τι λες τάκη εσύ? Χρειάζεται ο νόμος να διαβάζουμε και να σωθούμε? Χρειάζεται, αλλά είναι δύσκολο εφάρμοστος. Τι είναι? Δύσκολο εφάρμοστος. Λέει ο Απόστολος Παύλος το εξής, ότι εκείνο που σώζει και μαζί με τον νόμο είναι να πιστεύει κανείς ότι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ήρθε στον κόσμο για να σώσει αμαρτωλούς και σταυρώθηκε για να σώσει τους αμαρτωλούς. Το ένα μόνο του και το άλλο μόνο του, όχι. Δεν μπορώ να πω ότι θα με σώσει ο Κύριος και να σταυρώσω τα χέρια μου. Και τελείωσε, επειδή τα μπορεί όλα. Όχι, είναι απαραίτητο και εγώ να κουνάω τα δικά μου χέρια. Ο νόμος λοιπόν, ο νόμος, Κύριε λέει ο Δαβίδ, είναι φως της τρίβης μου. Πας σε ένα μονοπάτι και είναι σκοτάδι και ανάβεις το βακό και προχωράς στο μονοπάτι. Ο νόμος του Θεού για το μονοπάτι της ζωής, πώς θα περπατάμε, είναι το φως. Χωρίς να μελετάμε τις γραφές, δεν σωζόμαστε. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ασφάλεια, σιγουριά, πέτρα πάνω από ποιο, βράχος πάνω από ποιο στηριζόμαστε και
δεν αμαρτάνουμε είναι η των γραφών ανάγνωσης. Ασφάλεια προς το μη αμαρτάνει είναι να μελετάει κανείς σας γραφάς. Το φωνάζει ποιος ο Κύριος, το φωνάζει. Μελετάτε τα γραφάς. Μελετάτε τα γραφάς. Γιατί οι γραφές μιλάνε για μένα. Από εκεί θα μάθετε ποιος είμαι εγώ. Από πουθενά άλλου. Εκεί είναι η αλήθεια, εκεί είναι το φως, εκεί είναι η ζωή. Μέσα στις γραφές. Αλλά επαναλαμβάνω, η μελέτη μόνη δεν σώζει. Αυτό, συγγνώμη, λένε, αυτό ισχυρίζονται οι Ευαγγελικοί. Λένε, εμείς διαβάζουμε την Αγία Γραφή, ό,τι λέει η Γραφή. Δεν θα, τι θα πει η Ιερά Παράδοση. Ό,τι λέει η Αγία Γραφή, αυτό πιστεύουν. Και νομίζω ότι σώζονται με μια μελέτη Αγίας Γραφής. Δεν έχουν δίκιο. Δεν έχουν δίκιο. Όχι. Τότε τι τους απαντάμε. Δεν έχουν μυστήρια. Τι απαντάμε. Αυτό που λέει η Γραφή απαντάμε. Στήκετε και κρατείτε τα σπαραδόσεις. Η Γραφή το λέει αυτό. Να στεκόσαστε στέρι κρατώντας τις παραδόσεις. Δεν είναι μόνο η Γραφή. Η ανάγνωση. Ναι, και η παράδοση. Λέει, όσα είδατε από εμένα, όσα είδατε, και δεν είναι γραμμένα κιόλας, αυτά κάντε τα. Η Αγία Γραφή ερμηνεύεται από την Ιερά Παράδοση. Και αντίστροφα. Ποιες παραδόσεις όμως. Και. Ποιες παραδόσεις. Ποιες παραδόσεις. Παλιά πέρανε τρεις γυναίκες, τέσσερις. Περίμενε γιατί δεν με δε ρωτάς σωστά. Δεν ρωτάς σωστά. Όσα παρέδωσαν προφήτε, Απόστολοι, Πατέρες, Άγιοι. Όσα παρέδωσαν προφορικά. Και όσα είδαμε να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και μεταφέρθηκαν μέχρι σε εμάς. Και είναι σύμφωνα με αυτά που λένε οι γραφές. Επαναλαμβάνω, το ένα συμπληρώνει το άλλο. Η Ιερά Παράδοση είναι εντελώς σύμφωνη με την Αγία Γραφή. Και πολλά θέματα τα λύνει της Αγίας Γραφής, τα λύνει η Ιερά Παράδοση. Τα λύνει η Ιερά Παράδοση. Το θέμα μας λοιπόν είναι, το θέμα μας είναι ότι έχουμε τον νόμο που είναι οι γραφές που συνιστά μας οδηγεί πώς πρέπει να ζούμε. Χωρίς αυτό, χωρίς γραφές, ζούμε μέσα στο σκοτάδι. Οι Εβραίοι, και θα δούμε και σε εμάς, λέγανε εμείς είμαστε τέκνα του Αβραάμ. Εμείς μελετάμε τις γραφές. Εμείς έχουμε την αλήθεια. Οι Εβραίοι. Και στηρίζονταν πάνω σε αυτό. Ο Απόστολος Παύλος μέσα στην προς Ρωμαίους επιστολή λέγει πολύ καθαρά ότι κανείς άνθρωπος δεν θα μπορέσει ποτέ επί της γης να εφαρμόσει ολόκληρο τον νόμο στο τέλειο, κανένας άνθρωπος. Κάπου θα παρουσιάσει την έλλειψη. Οπότε αφού δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν σώζεται.
Ο Κύριος λέει, εγώ ήρθα και σταυρώθηκα για να σας σώσω και αναστήθηκα. Λέγει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος ότι πώς το λέει, το θυμηθώ ακριβώς με βάση την Αγία Γραφή. Εκεί ακριβώς σε ένα σημείο μιλάει και λέει ότι μη στηρίζεστε, ναι, ποιος μπορεί να πει, στο Δευτερονόμιο αναφέρεται αυτό και το αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος, ποιος μπορεί να πει ότι θα κατεβάσω, λέει, τον Κύριο από τον ουρανό, τι σαν να βήσετε στον ουρανό για να κατεβάσει τον Κύριο, λέει. Και ποιος θα κατεβεί στον Άδη για να ανεβάσει τον Κύριο από εκεί. Αυτός ο λογισμός είναι λογισμός αμαρτωλός. Γιατί και ανέβηκε και κατέβηκε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτός εστίν, ο αναβάς, αυτός και καταβάς. Λέει, αυτός που ανέβηκε είναι αυτός που κατέβηκε. Ποιος κατέβηκε? Ο Κύριος. Ποιος ανέβηκε? Ο Κύριος. Και πού κατέβηκε ο Κύριος? Μέχρι, λέει, τον Άδη, στα κατώτατα της γης. Και τι έκανε εκεί? Ανέβασε εκείνους που ήσαν στον Άδη για να τους σώσει. Λέει, εγγύς λέει το ρήμα εντός στόματί σου και την καρδία σου, το λέει. Το λέει προς τον Πάρος, ακριβώς προς τον Μέγος. Λέει, το ρήμα, ο λόγος, ποιος λόγος, ότι κατέβηκε και ότι κατέβηκε και ανέβηκε, είναι εδώ στο στοματάκι σου. Και το πιστεύεις με την καρδιά σου, λέει, έτσι το γράφει, και το ομολογείς με το στόμα σου. Δεν πιστεύεις, δεν ομολογείς. Άρα δεν έχει σωτηρία. Η σωτηρία του ανθρώπου βρίσκεται στον Κύριο που σταυρώθηκε, αναστήθηκε για να μας σώσει. Αυτό είναι ο Απόστολος Παύλος. Λέει, ο Θεός, το γράφει μέσα, είναι ο Πατέρας, είναι ο Αιγύρας των Κύριων Ιησού Χριστών. Είναι εκείνος που ανέστησε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και εκείνος είναι, στη συνέχεια αναφέρει, που θα ζωοποιήσει, έτσι το ακριβώς το λέει, τα σώματά μας την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Θα δώσει, λέει, ζωή στα νεκρά σώματά μας. Προσδοκώ ανάσταση νεκρό. Άρα, εκείνος που πιστεύει με την καρδιά του στον Κύριο και ομολογεί το πιστεύω αυτό στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, το ομολογεί. Εκείνο, ότι ο Κύριος σώζει, εκείνος βρίσκεται στον δρόμο της σωτηρίας. Θα παραλάβω και άλλη μια φορά. Ο Κύριος φωνάζει τους Εβραίους που λέγανε ότι εμείς το Μωυσή έχουμε, νόμο μας έδωσε. Μπορεί κατά αναλογία να πούμε και εμείς, κατά αναλογία. Βρε φίλε, οι γονείς μας βάπτισαν, μας βάλανε στην κολυμβήθρα. Χριστιανοί είμαστε, το σταυρό μας κάνουμε, στον δρόμο είμαστε του Θεού. Δεν είναι έτσι. Το να πεις ότι αυτά είναι μόνα που σε σώζουνε. Γιατί, είπε ο Κύριος, στους Εβραίους που είχαν εγωισμό τεράστιο για την καταγωγή τους, ότι είναι τέκνα του Αβραάμ, παιδιά του Αβραάμ, εμείς, λέει, τέκνα Αβραάμ εσμέν στον Κύριο μπροστά. Και ήρθε να μας μάθεις τι πρέπει να κάνουμε. Και ο Κύριος σε απαντάει και ο Απόστολος Παύλος το λέει, τέκνα Αβραάμ δεν είναι εκείνοι που έχουν τον νόμο του Αβραάμ, αλλά είναι εκείνοι που κάνουν τα έργα του Αβραάμ, που κάνουν
τα έργα του Αβραάμ. Χριστιανοί δεν είναι αυτοί που είναι βαπτισμένοι, μυρωμένοι μόνο, αλλά εκείνοι που ζουν μέσα στον χώρο του Πνεύματος του Ευαγγελίου και περπατάνε πάνω σε αυτό και μιλάνε με αυτό και έχουν τον Κύριο μέσα και φωνάζουν τον Κύριο και αγκαλιάζουν και όλο τον κόσμο με την αγάπη του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι τέκνα του Ιησού Χριστού, μάλλον αδέρφια του Ιησού Χριστού. Σύμμορφη του Ιησού Χριστού και αδελφοί του. Αδελφοί του Κύριου μας είμαστε. Επαναλαμβάνω για να έχουμε υπόψη μας, γιατί πολλοί από εμάς έχουμε τη γνώμη ότι σωστά βαδίζουμε. Σωστά περπατάμε, αφού είμαστε βαπτισμένοι, μας φτάνει μόνο αυτό. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, που ήσαν γνώστες του νόμου, αλλά και ζούσαν τον νόμο, Η ζωή τους ήταν μία συνεχής ανακύκλωση της εφαρμογής του νόμου του Ευαγγελίου. Όλη μέρα και όλη νύχτα, όλοι Άγιοι. Όπως τον Πάρος φωνάζει ότι εγώ είμαι Εβραίος στην καταγωγή, παιδί του Αβραάμ όπως και εσείς. Και εγώ κάποτε είχα ζήλο και έτρεχε θυσιαζόμουν για τον νόμο. Όπως και εσείς τώρα έχετε ζήλο, αλλά προσθέτει ου κατεπίγνωση. Ζήλο αλλού, το τονίζω, κατεπίγνωση. Ζήλο αλλού κατεπίγνωση. Τι σημαίνει αυτό? Θα το πω με τον Αποστόλο Παύλο το παράδειγμα. Ήταν, λέει, ζηλωτής, ο Απόστολος Παύλος, των πατρικών παραδόσεων. Ζηλωτής. Θα έλεγα τη λέξη μέχρι Σαββατά σημείου. Να μην πω λέξη που θα βλάψω την περίπτωση. Ζηλωτής μέχρι Σαββατά του σημείου εφαρμογής του νόμου. Γι' αυτό, με βάση αυτό, έβλεπε σαν εχθρούς του νόμου τους πρώτους χριστιανούς και τους Αποστόλους. Ο Αποστόλος Παύλος, εχθρούς, σου λέει, στρέφονται εναντίον του νόμου, τέλος, είναι εχθροί του νόμου, πρέπει να φύγουν από τη μέση. Και έκανε και φόρους. Ήταν ζηλωτής, επαναλαμβάνω, και με βάση το ζήλο που είχε για τον Μωυσή, για τους προφήτες και αυτά, αλλά στραβά ούκατε επίγνωση, έκανε ό,τι έκανε. Γι' αυτό παρενέβη ο Κύριος και του λέει έως εδώ. Και φωνάζει ο Απόστολος Παύλος, για τα χρόνια που ζούσα με βάση τον νόμο, πήρε ο Χριστός, επειδή είχα άγνοια από Χριστό, άγνοια. Από αγάπη Χριστού είχα άγνοια. Με φωνάζει ο Θεός και μου λέει, στοπ, κάνεις κακό σε μένα τον ίδιο και σε σένα τον ίδιο. Κάνε αλλαγή στροφής. Γιατί ο νόμος του Μωυσή δόθηκε για μια εποχή, για άλλα χρόνια, για άλλες περιπτώσεις, για άλλους ανθρώπους. Είναι καινή εποχή η τωρινή, καινός ο νόμος, καινούριος. Έλα να σου μάθω εγώ τι πρέπει να κάνεις. Για να έχεις και επίγνωση σε αυτά που θα κάνεις. Είχε, επαναλαμβάνω, ζήλο υπερβολικό, που λέει ζηλωτής των πατρικών παραδόσεων.
Δεν το πιάνουμε με το μυαλό μας. Θυσίασε τον εαυτό του για το μεσαϊκό νόμο. Γι' αυτό έτρεχε δεξιά και αριστερά να συλλάβει χριστιανούς. Σου λέει, τι δουλειά έχουν να κάνουν κακό στον νόμο το μεσαϊκό οι χριστιανοί. Και του λέει, κύριος, ότι η πίστη που έχεις για τον νόμο είναι λάθος πέρα για πέρα. Άκουσέ με, του λέει. Και του αλλάζει τη ρότα της ζωής, τη ρότα του μυαλού εδώ. Θα κάνεις, πήγαινε και να σε μάθει, του λέει ο Αναγίας, τι πρέπει να πιστεύεις. Πώς πρέπει να πιστεύεις τον νόμο, πώς πρέπει να εφαρμόσεις τον νόμο. Και το έμαθε ο Αναγίας. Το έμαθε με μία λέξη εκείνο που λέει «Εν γάρ τη αγάπη», ο νόμος είναι η αγάπη. Στηρίζονται, στην αγάπη στηρίζονται ο νόμος και οι προφήτες. Τελείωσε. Με δύο λόγια, αυτό είναι ο νόμος. Να αγαπάς τον κόσμο όλο και να θυσιάζει τον κόσμο. Και δεν είναι μόνο οι Εβραίοι αυτοί που εφαρμόζουν τον νόμο και σώζονται. Δεν σώζονται. Εγώ είμαι ο σωτήρας τους, εγώ είμαι αγάπη, εγώ είμαι το πάνω. Να αγαπάμε και τους ειδωλολάτρες. Ναι. Σαν ανθρώπους. Και τους Κινέζους. Ναι. Ναι. Να μην αγαπάμε την το πιστεύω τους. Ναι. Ο Άγιος Ιωάννης Χρήστος μας φωνάζει. Λέγει, πολεμάω την αίρεση, όχι τον αιρετικό. Τον άνθρωπο που πιστεύει στην αίρεση, όχι. Την αίρεση, ναι. Το καταλαβαίνεις. Μα... δεν είναι άνθρωπος. Δεν πρέπει να σωθεί. Ναι, λέμε, ναι, ναι. Ο Άγιος Παΐσιος, ναι, ναι. Σε μία αδελφή, ο Άγιος Παΐσιος, λέγει, μωρέ, γιατί λέει, δεν αγαπάω, λέει, τον κόσμο για να προσεύχομαι. Και απαντάει, δε στενοχωριέσαι, που τόσοι άνθρωποι θα πάνε στην κόλαση να κάνεις προσευχή και να κλάψεις και λίγο. Αυτοί τόσοι που θα πάνε στην κόλαση, ποιοι είναι. Πες το, ποιοι είναι. Η αιρετική, η λαμαρτωλή, όλες οι τάξεις των ανθρώπων. Αυτοί που δεν είναι κοντά στον Χριστό. Να αναφέρω και τον Άγιο Πορφύριο, που σηκώθηκε με την Αγιαστούρα, παραμονή πρωτοχρονιάς, εκεί στην πολυκλινική που είχε έρθει τότε που ήταν νέος ιερωμένος και πήρε την Αγιαστούρα και πήγαινε στο οίκο ανοχής να τον αγιάσει. Το θυμάσαι, το ξέρεις, Τάκη. Το διαβάσει. Ναι, ναι, το διαβάσει. Λέει, γιατί αυτοί δεν θέλουν να γιαστούν. Ναι. Εμείς είμαστε κοντόφθαλμοι. Τελείως, πέρα για πέρα. Νομίζουμε ότι μόνο η τριγύρω μας εικόνα είναι Άγια από... ή το σπίτι μας μόνο. Όχι. Είναι, όλος ο κόσμος είναι. Λοιπόν, να πάμε ακόμα μια φορά. Ο Μωσαϊκός νόμος έλεγε ότι όποιος δεν υπακούει θα σκοτώνεται. Γιατί το κάνει αυτό ο Απόστολος Παύλος? Όχι, για ορισμένα αμαρτήματα συνιστούσε το θάνατο. Θανάτο, τελευταίο. Για ιδωλισμό. Μοιχεία, πορνεία, ναι. Έλεγε. Να... και έλεγε και το άλλο ότι σε έβγαλε το μάτι, βγάλε το μεταλλονού. Ο φθαλμάτι, ο φθαλμού. Οδόντα αντιοδόντος. Οδόντα αντιοδόντος. Δηλαδή, ό,τι μου κάνεις, θα σου κάνω. Ένα μάτι με ένα μάτι, όχι με δύο μάτια. Τώρα μου θυμίζεις, Στάκη, θα το πω λιγάκι και το πράγμα, μου θυμίζεις το εξής. Λέει, ένας Έλληνας και ένας Εβραίος. Ήταν ένας άρχοντας τώρα και λέει, ό,τι μου ζητήσει ο ένας, το πάρει διπλό ο άλλος. Σκεφτήκαμε τώρα, τι να κάνουμε, άμα ζητήσω εγώ κάτι, θα του δώσω άλλο διπλό. Και λέει ο Εβραίος, να ζητήσω εγώ, λέει. Χάρηκε ο Έλληνας και λέει ο Χριστιανός, Έλληνας λέει, ζήτησε. Και τι του λέει, Τάκη, ο Εβραίος, να μου βγάλεις το ένα μάτι. Το άλλο τι δεν το έκανε. Του βγάλεις τα δύο μάτια. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή, ότι ο νόμος, αυτό είναι έξω του θέματος που συζητάμε τώρα, έτσι, έξω του θέματος, είπα για να δώσουμε κάποια φεδρή ατμόσφαιρα να δημιουργήσουμε. Να μην
αλλά παυόμαστε στο όνομα ότι είμαστε χριστιανοί. Να μην αναπαυόμαστε στο ότι είμαστε βαπτισμένοι. Να μην αναπαυόμαστε στο ότι εκκλησιαζόμαστε μόνο. Δεν σώζει η καταγωγή. Δηλαδή, η καταγωγή μας είμαστε χριστιανοί από τους προγόνους μας. Σώζει. Γιατί ρε τάκη δεν σώζει. Αν δεν εφαρμόζουμε αυτά που έχουμε διδαχθεί, δεν υπάρχει όφελος. Λέει, τέκνα Αβραάμ εσμέν, εσύ του είπανε οι Εβραίοι, τέκνα Αβραάμ. Και τους ταλάνισε ο Κύριος. Λέει, ο Κύριος λέει, τέκνα Αβραάμ μπορεί να φτιάξει και από τις πέτρες. Γιατί εσείς δεν είστε τέκνα Αβραάμ. Σας περνάει το μυαλό. Ότι περάσανε προφήτες από τη γη. Τώρα ο Ισαΐας ήταν, ο Ιωήλ ήταν, το διάβασα, χτες το διάβασα, που λέει, εγώ θα αναγνωρίσω ως έθνη δικά μου αυτά που δεν είναι δικά μου έθνη. Τώρα πως λέει ο Παύλος προς Ρωμαίους. Έθνη επίου και έθνη. Το εξηγώ. Κάπου αλλού το λέει ότι θα ισιώσουν, λέει, τα βουνά και τα βράχια και θα γίνουν παιδιάδες. Και εννοεί, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι οι δολάτρες που είναι ψηλά βουνά με αγκάθια με το ένα με το άλλο, θα μπουν στην εκκλησία μέσα και θα γίνουν αρνάκια. Και αυτοί που εκαφόντο ότι ήταν από καταγωγή ψηλή οι Εβραίοι, θα χάσουν την πατρότητά τους. Θα μπουν άλλοι στον χώρο της εκκλησίας μέσα. Δεν σώζει, επαναλαμβάνω, η καταγωγή. Είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί, έχουμε μία στάμπα τεράστια, αλλά πρέπει να δικαιολογήσουμε και αυτή τη στάμπα που έχουμε, το όνομα ορθόδοξοι χριστιανοί. Και αυτό δικαιολογείται με αυτό που είπα τάξη προηγουμένως. Ζω δε ουκέτη εγώ. Δεν ζω πια εγώ. Ζει ποιος. Ζει δε εμεί, Ιησούς Χριστός. Άμα μαρτυρήσουμε αυτό το πράγμα με τη δική μας, τα δικά μας έργα, τότε δικαιολογούμε και τη μεγάλη καταγωγή ότι είμαστε αδέρφια του Ιησού Χριστού, ότι είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί και μάλιστα μαρτυρισμένοι. Έχει κανείς να κάνει καμία ανάλογη απορία? Εσύ, Τάκη, να κάνεις καμία? Κάνε. Πώς ήξεραν οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι τη λέξη Άδης? Πώς είναι δυνατόν? Η οποία μόνο ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εδίδαξε ότι κατέβηκε στον Άδη. Πώς οι φιλόσοφοι είχαν φανταστεί ότι υπάρχει Άδης? Αυτό είναι δύσκολο να το διερευνήσουμε. Αφήνω, όχι, είναι πολύ εύκολο. Αφήνω, αν θέλει ο Σταύρος να δώσει απάντηση, αν θέλει κάποιος άλλος να απαντήσει, για τον Άδη. Καταρχάς, η λέξη Άδης έχει από κάτω από το Α μία απογεγραμμένη. Ναι. Που άμα το βάλεις δίπλα στο Α θα πεις Άιδης. Τι σημαίνει αυτό? Όταν λες Α Θεός, τι σημαίνει? Ανύπαρκτος Θεός. Όχι. Δεν σημαίνει υπάρχει Θεός. Άπιστος. Άπιστος. Δεν υπάρχει Θεός. Δεν υπάρχει Θεός, ναι. Λοιπόν, το λέει ο άθεος τον αυτό. Ναι. Έτσι. Ναι. Και α, η δι σημαίνει α. Δεν θα δεις. Δεν, το α, η δι. Δηλαδή, δεν, είναι σκοτεινός ατόμος και δεν βλέπεις. Λοιπόν, οι αρχαίοι οι Έλληνες πιστεύανε, τώρα με πάει σε άλλο θέμα, που δεν είναι επί του θέματος, θα μου το εξηγήσει γιατί είναι επί του θέματος. Λέγει, στον Άδη υπάρχει σκοτάδι. Δεν βλέπει ο ένας τον άλλον. Έτσι. Ούτε τον εαυτό στον ίδιο δεν βλέπεις. Απλώς καταλαβαίνεις ότι υπάρχεις.
ζεις στη δυστυχία μέσα στο σκοτάδι. Έτσι. Οι αρχαίοι που το ξέρανε αυτό το πράγμα, το ξέρανε από τούτο εδώ που είχαν μέσα. Mm. Τούτο εδώ, όταν το παραβίαζαν, του χτύπαγε άσχημα. Τι λέγανε, τι λέγανε, ότι κάπου αλλού πληρώνονται. Mm. Ο Σωκράτης, για και επικοινωνήσει στο στόμα, επειδή αδικήθηκε εδώ στον κόσμο, δεν αδικήθηκε. Τον βάλα στη φυλακή τον άνθρωπο. Και εκεί στη φυλακή, λίγο πριν πεθάνει, είπε, εγώ θα φύγω. Και θα πάω στον Άδη, εκεί θα μου δώσουν το δίκαιό μου. Έχω δίκιο. Εκεί θα δικαιωθώ. Εκεί είναι τρεις δικαστές, ο Μήνος, ο Ραδάμανθης και ο Αιακός. Μήνος, Ραδάμανθης και Αιακός. Θεοί του Άδη. Θεοί του Άδη. Έτσι πίστευε. Αυτοί λοιπόν οι τρεις, ό,τι δεν μου δώσαν Αθηναίοι, καταδικάζοντάς με στη φυλακή, ενώ είμαι αθώος, θα μου το δώσουν και κάτω. Πού? Στον Άδη. Αυτό λοιπόν είναι κανόνας φυτεμένος σε κάθε άνθρωπο. Ότι δεν θα την γλιτώσει κάποια στιγμή, όποιος κι αν είσαι. Δεν πάει να είσαι ο πλανητάρχης, θα αντιπληρώσεις. Άνθρωπος είσαι. Όνομα έχεις μόνο. Όνομα. Κατά τα άλλα είναι, είσαι όμοιος με εμάς. Άρα, όπως ο τελευταίος άνθρωπος επί της γης, ο πιο αδύνατος του κόσμου, πληρώνεται στον κόσμο αυτό, θα πληρώσεις και εσύ. Στο σημείο αυτό, όλοι είμαστε. Μου θυμίζει το εξής τώρα ο Τάκης. Λέει, φύγε. Ναβουχοδονόσορας ήτανε. Είχε καλέσει όλους τους τοπάρχες, όλους τους μεγάλους άρχοντες σε τραπέζι. Αυτός είναι. Δεν έκανε την εικόνα τη χρυσή. Τι έκανε. Έτσι νομίζω πως αυτός είναι, λέει, άμα διόρθωσε έρωμα δεν είναι αυτός, σε παρακαλώ. Αλλά πάντως άρχοντας ήταν, μεγάλος. Και άλλο μεταξύ, μπορεί να σε φέρω κοντά στο όνομα και θα φέρω γεγονός. Είχε πάρει, λέει, και τη σκοπότηρα και θα χρησιμοποιήσει για να πίνει κρασί ο βασιλιάς αυτός. Και επειδή λέρωσε τα Άγια αυτά τα δισκοπότηρα στο τραπέζι που είχε, ένα χέρι στον τοίχο έγραψε «Μανί Θεκέλ, Μανί Θεκέλ Φαρές». Επαναλαμβάνω, «Μανί Θεκέλ Φαρές». Σημαίνει απλά «Εμετρήθης, εζυγίστηκες και βρέθηκες ελλιπής». Τάχασε ο άνθρωπος. Ζήτησε ερμηνεία, ναι, τον αποδρόσε έτσι, ναι. Και το ερμηνεύσανε οι Άγιοι τρεις πέδες. Ο Δανίλ, μπράβο. Ο Δανίλ, λάθος έκανα. Να με παρακολουθείτε, γιατί και εγώ λάθη κάνω. Έτσι, ο Δανίλ το ερμηνεύσε. Ότι άρχοντα, δεν θα φύγεις έτσι. Θα φύγεις πληρωμένος από τον κόσμο αυτό, γιατί σε βρήκε η πλάστικα του ουρανού. Λειψό. Λέει, μετρήθηκες, ζυγίστηκες και βρέθηκες λειψός. Όντως ο Ναβουχοδονόσορας δεν έμεινε χωρίς να πληρωθεί. Πληρώθηκε τα καλά, θυμάσαι το τέλος του. Ναι, εντάξει, αυτό δεν θυμάμαι αν ήταν ο Δαρίος, μήπως ήταν. Δεν ήταν ο Ναβουχοδονόσορας. Μίδας ήταν. Όχι, δεν ήταν ο Δαρίος. Έτσι, μεγάλο πρόσωπο. Μπορεί να μην είναι βασιλιάς ήταν. Ναι, πάντως είναι τότε. Βασιλιάς. Και πληρώθηκε. Πληρώθηκε ανάλογα. Τώρα, αυτό, τι μου είπες και το είπα. Πώς ήξερα την αρχή τη λέξη Άδης. Όλοι μας έχουμε μέσα μας το δικαστή. Και σου λέει, αφού δεν πληρώνεται εδώ, δεν πρέπει να πληρωθεί καμπ' αλλού. Και δεν πρέπει να είναι εκεί που θα πληρωθεί τόπος
που να είναι μέσα στη δυστυχία. Δυστυχία που υπάρχει, στο σκοτάδι υπάρχει μέσα, πιστεύω, αδερφέ. Και έτσι και συνάδε. Μήπως και εμείς δεν πιστεύουμε κάτι τέτοιο. Δεν λέει στο σκότο στο εξώτερο. Ο Κύριος το λέει. Βρυγμός οδόντων στο σκότο στο εξώτερο. Με ανθρώπινες εκφράσεις και σύμβολα. Ο Κύριος μιλάει για να καταλάβουμε τι θα ανταμώσει ο άνθρωπος και που θα πάει. Ή εκεί ή αλλού. Πάση περιπτώσει. Παραλαμβάνω και τελειώνουμε. Το θέμα μας είναι. Έχουμε το νόμο. Νούμερο ένα. Ο νόμος, μελέτη μου εστί. Το λέει ο Δαβίδ. Ο νόμος είναι μελέτη μου. Εγώ θα σου πω κάτι, μια αμαρτία δική μου μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Διαβάζω κάθε μέρα την Αγία Γραφή. Και ελεηνολογώ τον εαυτό μου. Λέω, Κώστα, θεολόγος τόσα χρόνια και γραφή, τόσο ωραίο βιβλίο, δεν διάβαζες. Όλη μέρα το διαβάζω. Γραφή και ψαλτήρι. Γραφή και ψαλτήρι, τα δύο αυτά. Διαβάζω όταν έχω χρόνο άδειο, αυτά διαβάζω. Και λίγο Χρυσόστομο. Και λίγο Χρυσόστομο. Γιατί καταλαβαίνω είμαι λειψός από γραφές. Λειψός, εντελώς λειψός. Οι πατέρες, οι άγιοι διαβάζανε συναξάρι και γραφές. Τα δύο αυτά. Και προσευχή, μην ξεχνάμε. Και μετά σου λέει ο άλλος, τα ξέρω, πες στον Χριστάβλο, όλα. Αναγία μου, Χριστέβλο. Πώς φύγει αυτό το στόμα, αυτό το όλα, τα γνωρίζω όλα. Και ακόμα και να ξέρεις όλα σαν διάβολο, σημαίνει ότι είσαι και εντάξει. Με τι πόλεμες ο διάβολος τον Κύριο. Με τι πόλεμες ο Σταύρο. Με τον Κύριο με τι τον πολέμησε. Ποιο. Τον Κύριο ο διάβολος μην τον πολέμησε. Με τις γραφές τον πολέμησε. Ναι, είναι αγιαγραφή. Πέσε του λέει από εκεί πάνω. Δεν λέει αγιαγραφή ότι θα έρθουν οι άγγελοι να σε πιάσουν. Του το είπε το Κύριο. Ποιο πήγε και με τι τρόπο πήγε. Με την αγιαγραφή. Και έρχονται λέει ευαγγελικοί. Αυτοί που είναι αιρετικοί. Κάνουν χίστη την Ιερά Παράδοση που λέει η Αγραφή. Κρατάνε το ένα, αλλά με τη λογική ερμηνευμένο. Με τη λογική. Η ερμηνεία της Γραφής των αιρετικών είναι με τούτο το μέτρο. Όχι με το αγιόμετρο, το αγιοπνεύμα. Τελείωσε. Η Εκκλησία ερμηνεύει με βάση το Άγιο Πνεύμα, το Λόγο του Κυρίου. Όχι με τη λογική. Τέλος. Εμείς λοιπόν δεν πρέπει μελετώντας την Αγία Γραφή να λέμε ότι είμαστε και το Ταμείο του Αγίου Πνεύματος και μπορούμε και την ερμηνεύουμε προς Θεού. Σε καμία περίπτωση δεν ισχύει αυτό για κανέναν απολύτως. Η Αγία Γραφή ερμηνεύεται με βάση την πατερική σκέψη. Εκεί υπάρχει το Άγιο Πνεύμα. Δεν τα γνωρίζουμε όλα, δεν καταλαβαίνουμε όλα. Οφείλουμε να ρωτάμε. Η ερμηνεία που στηρίζεται στη δική μας λογική είναι πέρα από κάθε αλήθεια. Λέω λάθος. Όχι. Πέρα για πέρα. Επαναλαμβάνω λοιπόν. Νόμος ίσον γραφές. Ίσον νόμος Θεού. Νόμος σημαίνει μελέτη νόμου, γνώση του νόμου. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι σας χαρίζει, λέει, ο νόμος του Θεού, λόγο και γνώση. Ρήμα Θεού δηλαδή σας βάζει μέσα εδώ, αλλά και πνευματική γνώση. Προσπαθούσα να ξεδιαλύνω σήμερα, να καταλάβω και μια μεριά το λόγο που σημαίνει ρήμα Θεού και απ' την άλλη την πνευματική γνώση που έχει και το ένα και το άλλο άμεση πηγή το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού.
τελειώνω με το εξής ρητό. Να μελετάμε τις γραφές. Το φωνάζει ο Χριστός. Χωρίς γραφές έχουμε άγνοια Κυρίου. Να μελετάμε τις γραφές, γιατί εκείνη η σιγουριά που μας αγιάζει το μυαλό και μας στηρίζει στο καλό. Μελετάμε τον Κύριο και μας στηρίζει ο Κύριος, γιατί ο νόμος του Κυρίου είναι νόμος του Κυρίου, δεν είναι νόμος ανθρώπινος. Ας μας δυναμώνει ο Κύριος και ας τον παρακαλάμε, μην αφήνουμε τα Άγια Γραφή. Άγια Γραφή να μην είπε από το σπίτι του καθάπου, κανενός μας. Άγια Γραφή τουλάχιστον. Και όπου υπάρχει απορία, ρωτάμε. Δεν τα ξέρουμε όλα. Κάθε άλλο. Εγώ διαβάζω αυτά τα προς Εβραίους και Ρωμαίους τώρα τελευταία που διάβαζα. Ξέρετε πόσο χρόνο τρώω για να καταλάβω μερικά χωρία από εκεί. Ωραίες ολόκληρες κάθομαι από πάνω και λέω τι λέει εδώ, τι λέει εδώ, για να μου μείνει εδώ να καταλάβω τι λέει. Και λέω φώτισε με και εσύ Κύριε μου λιγάκι. Αλλιώς πώς. Και περνάει η ώρα και λες και να σε ευχαριστώ, γιατί τώρα όσο χρόνο μελετούσα τον νόμο σου, ήσουν μαζί μου και ήμουν μαζί σου. Μεγάλη δουλειά. Είναι θεία πνευματική μετάληψη. Όχι σώματος και αίματος Κυρίου, αλλά του νόμου, του Θεού μας, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Τίποτα άλλο λέω. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σύνδερος, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σύνδερος, Άγιος ο Θεός, 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 Άγιος ο Θεός. Πάτε λοιπόν, που εμείς ο Θεός, αγιαστείτε το όνομά σου, πεθέτε ο Βασιλείας και γίνεται το όνομά σου, όσοι ευλογούνται επί της γης, τον άρτον λοιπόν των οποίων σου, όσοι γίνει σήμερα και άρχεσαι μη τα φιλήματα ημών, πως και εμείς αφήρεμε στο κοινότητα στιγμών και εμείς ενέχει σε εμάς και κρασμού, αλλά ρίξε σε εμάς από ό,τι το μυρό. Διευκόν για τον Αγίον και τον Θεό, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέγχει τους όσους εμάς. Να με συγχωρείτε για την καθυστέρηση. Δεν πειράζει, αυτό τι χαίρομαι. Θέμα, ποιο θέμα. Το νόμος του Κυρίου. Ο νόμος.